Holmes shoot on the crossbar, a goal who was offside. I don't know if it was offside, it was passage. We had all the big chances. Είχαμε ένα οριζόντιο δοκάρι, ένα δοκάρι και το γκολ που δεχτήκαμε ήταν offside. And it's a little bit typical for our situation now. We play good, we don't score the goal, and we get the goal against us, and I think it was clear offside, the goal the other team scored. Εμείς παίξαμε αρκετά καλά και το γκολ που δεχτήκαμε ήταν offside. Την επόμενη εβδομάδα εμείς θα πάρουμε τους πόντους πίσω αυτούς που αξίζουμε. Παρόλο που είμαι απογοητευμένος, είμαι πολύ θετικός για το μέλλον. Ο προπονητής σίγουρα είναι υπεύθυνος γι' αυτό, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. As a coach, you can try that the team plays in an offensive manner, that they create the chances, all that we do. Όλα που μπορώ να κάνω είναι το η ομάδα να παίζει επιθετικά και να δημιουργεί ευκαιρίες. We were dominating a lot, but as a coach, it's difficult to score the goal because I'm outside from the line. But I'm positive. I feel it's a matter of time and we will get our result. Είμαι θετικός, αλλά εγώ δεν παίζω μέσα στο κύπελλο και αυτό δεν μπορώ να σκοράρω. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που δεν δεχτήκαμε κάποιο γκολ. Ο Πάκου ήταν σαφώς καλύτερος και είχε όλες τις προϋποθέσεις για να πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι στα προηγούμενα τρία παιχνίδια πραγματικά η τύχη μας είχε γυρίσει την πλάτη. Τώρα σε αυτό το παιχνίδι μας τα έδωσε όλα απλόχερα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι για άλλη μια αγωνιστική ο Πάκου δεν κατάφερε να πάρει κάποιου βαθμού. Το αν άξιζε ή δεν άξιζε, αυτό νομίζω το ξέρετε όλοι. Το είδατε στο παιχνίδι. Το σημαντικό είναι ότι ο Πάοκ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα διέξοδο. Είναι μια μεγάλη ομάδα και θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι μαζί να καταφέρουμε να βγάλουμε την ομάδα από αυτό το διέξοδο. Τώρα όλα τα άλλα σα τα είπαμε πριν. Για μένα το σημαντικό είναι ότι, όπω είπα πριν, το διάλειμμα μια αγωνιστική που πάω δεν πήρε στου βαθμού. Τα τελευταία παιχνίδια να τρώμε ένα γκολ, γενικά υπάρχει μια καθίζηση στην ομάδα. Αυτό νομίζω είναι θέμα ψυχολογίας, είναι το βάρος που έχουμε, είναι η θέληση και να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Και όταν σου κάνει κάτι στραβά, είναι λογικό να πέφτει λίγο ψυχολογικά. Νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι δικαιολογίες, ούτε όταν είσαι μεγάλη ομάδα και όταν παίζει τον πάγο, πρέπει να καταφέρει να βγάλει από τα διέξοδο την ομάδα. Ήμασταν πολύ τυχεροί που δεν δεχτήκαμε κάποιο τέρμα από τον πάγο. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως πιστεύω ότι ήμασταν πιο αποφασιστικοί και παίζοντας πολύ έξυπνα. Μπορέσαμε και νικήσαμε αυτό το μεγάλο αντίπαλο που λέγεται ΠΑΟΚ. Ήταν μια ακόμα ήττα δύσκολη για μας. Ελπίζουμε στη συνέχεια να βρούμε τον ρυθμό μας, να έχουμε και λίγο την τύχη μαζί μας και να καταφέρουμε να πάρουμε κάποιο βαθμό, γιατί άρχισαν τα πράγματα να δυσκολεύουν. Ένα μεγάλο συγγνώμη έστω αυτού του λίγου πάλι που ήταν δίπλα μα στον κόσμο μα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Νομίζω πρέπει να δούμε μπροστά.